Ο μικρός τελικός ξεκίνησε με την Ελλάδα και τη Λιθουανία να παλεύουν για την τρίτη θέση που δίνει απευθείας στο εισιτήριο για το Πεκίνο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης, οι Λιθουανοί ήταν αυτοί που επέβαλαν το ρυθμό τους και παίρνοντας λύση επιθετικά από τους Λαυρινόβιτς και Σισκάουσκας, κατάφεραν να προηγηθούν 12-6. Ζήσης πάει προς τα μέσα. Πολύ ωραία προσπάθεια, παλικαρίσιο καλάθι από τον Νίκο Ζήση που μειώνει 9-6. Για Σικεβίτσιους. Πάσα έξω για τον Καουκένα. Σισκάουσκας από τη γωνία σε σου τριών πόντων. Double score για τους Λιθουανούς 12-6. Στη συνέχεια η εθνική με καλάθια του Νίκου Ζήση κατάφερε να μειώσει στον πόντο 20-19 με τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ζήση σε νέο μπάσιμο πάλι βρίσκει ανοιχτή διάβαση 17-14. Ζήση δοκιμάζει για τρεις και θα απαντήσει 20-17. Πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Νίκο Ζήση. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Νίκος Ζήσης συνέχιζε να δίνει λύση στην επίθεση με αποτέλεσμα η εθνική να περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ 24-23. Μπουρούσης άφησε στο Ζήση. Τσατσαρίς με το Γιασκεβίτσιους. Ζήσης με το Σονγκάιλα. Θα εκτελέσει ο Ζήσης για τρεις. Ναι, και αυτό μέσα. Πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Νίκο Ζήση που δίνει το προβάδισμα στην εθνική 24-23. Με τρίποντο του Τσατσαρί και καλάθι του Παπαλουκά από κλέψιμο, η εθνική προηγήθηκε ακόμα και με 3-29-26. Και τώρα ο Μπουτάουτας δίνει τα κλειδιά της ομάδας στο Σισκάουσκα, φοβερό κλέψιμο του Παπαλουκά. Παπαλουκάς έκλεψε από το Σισκάουσκα, τελειώνει μόνος του τη φάση ο τσάρος της ΤΣΕΣΚΑ και της εθνικής ομάδας για το 29-26 της Ελλάδας. Κάπου και όμως η κούραση, η έλλειψη καθαρού μυαλού στην επίθεση, αλλά και κάποια σφυρίγματα των διαιτητών, έδωσαν το δικαίωμα στους Λιθουανούς να ανακτήσουν και πάλι το προβάδισμα στο σκορ μέχρι το ημίχρονο, το οποίο έληξε 41-34. Γιασικεβίτσιους περνάει από ένα ακόμη screen του Σονγκάιλα, αυτός κόβει στην ελληνική ρακέτα, το σταματάει ο Διαμαντίδης και αντιαθλητικό φάουλ από ποιον, από ένα φάουλ σε Σονγκάιλα και Διαμαντίδη, δίνει ο Φακίνη. Εδώ είναι η διεκδίκηση. Και το χτύπημα με τον αγκώνα από τον Διαμαντίδη. Τι έγινε τώρα? Τεχνική ποινή στον Παπαδόπουλο. Αλλά γιατί? Γιατί κάτι είπε στον διαιτητή. Γιασκεβίτσιου στη γωνία, Κλέιζα. Συνολικά χαρίσαμε 5 πόντους από αυτή τη φάση. Ζήσης θα βγάλει έξω για τον Παπαλουκά. Αυτός για τον Τσατσαρί. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Τσατσαρίς γυρίζει, θα εκτελέσει. Αλλά όχι καλά. Με σούτ εκτός ισορροπίας. Το σκορ δεν θα αλλάξει. Για το πρώτο ημίχρονο, η Λιθουανία προηγείται με 7 πόντους εθνική 41-34. Και στην τρίτη περίοδο όμως η εθνική έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό. Η Λιθουανία έβρισκε εύκολα τον δρόμο προς το ελληνικό καλάθι, με αποτέλεσμα να προηγηθεί ακόμα και με 11-59-48. Γιασικεβίτσιους, Μασιούλης από τη γωνία για 3, 59-48. 11-20. Υπάρχει μισμάτς εκεί με τον Μπουρούση, αλλά ο Διαμαντίδης πάει στο 1-1-2-1. Πάσα έξω, Ζήσης αμέσως για τρεις. Η απάντηση. Ο Νίκος Ζήσης κρατάει όρθια την Ελλάδα στον μικρό τελικό. Δύο τρίποντα από τους Ζήση και Βασιλόπουλο μείωσαν προσωρινά τη διαφορά στους 5. Ωστόσο, με καλάθι κεφάλι του Λαυρινόβιτς, η Λιθουανία έκλεισε την τρίτη περίοδο έχοντας προβάδισμα 8 πόντων 62-54. Σισκάουσκας μετά τις αλλαγές είναι ο Μπουρούσης μπροστά του. 10 δευτερόλεπτα για τη Λιθουανία. Μισμάτς Σπανούλη με Λαυρινόβιτς. Καλάθι και φάουλ. Μετράει το καλάθι, λέει ο Μούχβιτς. Νομίζω ότι έχει προηγηθεί πριν εκτελέσει. Γκολ φάουλ δίνουν διαιτές. Η ανωτερότητα των Λιθουανών ήταν εμφανής και στην τέταρτη περίοδο. Οι τρίποντες βόμβες από τους Γιασάιτες και Σισκάουσκας ουσιαστικά σκότωναν τις όποιες ελπίδες είχε η εθνική για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Γιασικεβίτσιους έξω για τον Σισκάουσκας που δοκιμάζει για τρεις και αυτό μέσα. Τελικό σκορ 78-69 υπέρ της Λιθουανίας που κατέλαβε την τρίτη θέση και τα απευθεία σε εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Σισκάουσκας κρατάνε την μπάλα, είναι έμπειροι, δεν θα κάνουν λάθη όπως οι Σλοβαίνοι. Ο Διαμαντίδης δεν μπορεί να κλέψει. Γιασκεβίτσου στην εκνοή θα ιστοσχίσει για τρεις και βάζει. Κοιτάξτε πώς πανηγυρίζει, βάζει την υπογραφή του στη νίκη της Λιθουανίας επί της Ελλάδας στο μικρό τελικό. Ζήσης από κοντά θα αστοχήσει. Ο Ντικούδης πάει για το επιθετικό rebound. Σισκάουσκας, η Λιθουανία θα πάρει σε λίγο, ενώ βλέπετε πώς πανηγυρίζει ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους τη νίκη στο μικρό τελικό, το χάλκινο μετάλλιο και την απευθείας πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ελλάδα πάλεψε και σήμερα, παρότι τα περισσότερα από τα βασικά της στελέχη δεν ήταν σε καλή βραδιά, δεν κέρδισε. Κατέθεσε όμως για μια ακόμη φορά την ψυχή της, όπως έκανε την Παρασκευή και το Σάββατο, έτσι και σήμερα.